θεωρώ τον εαυτό μου άμεσα συνδεμένο με τη φύση. Γενικά θα μ' άρεσε να συνδέω το οτιδήποτε κάνω με το υγρό στοιχείο και το στοιχείο του βουνού. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε με χαλάγε, τώρα δεν με χαλάει καθόλου. Τώρα μ' αρέσει που έχω βρει έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης. Γιατί εντάξει, όσο να είναι, μπορεί να είναι το άθλημά μου, το σκι ή το επάγγελμά μου, αλλά μ' αρέσει να το κάνω. Και από τη στιγμή που μ' αρέσει πιο πολύ από το να κάνω οτιδήποτε άλλο. Τον Νικόλα τον γνώρισα στην ηλικία των 10 περίπου και από τότε άρχισαμε να κάνουμε παρέα καθημερινά. Ο Νικόλας σαν πιτσιρίκι χαρακτηριζόταν ως πειραχτήρι, πείραζε τους πάντες, ήταν ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν θα καθόταν στη θέση του. Τον Νικόλα τον γνωρίσαμε για πρώτη φορά το 2006 που ψάχναμε με τον Στέφανο τον Ασλανίδη, τον συνέδερό μου, να υπαδρώσουμε το team της session και ψάχναμε κάποιον πιτσιρικά, ένα νέο ταλέντο στο βουνό. Η πρώτη επαφή που είχα μαζί του ήταν φωτογραφικά πλέον πάνω στο βουνό, που είχαμε πάει για ένα shooting, τότε ήταν στο team της session. Σαν παιδί ο Νικόλας, ο Πλητάς, ήταν ένα παιδί με περίσσια ενέργεια, δηλαδή είχε πάρα πολύ ενέργεια. Θυμάμαι ότι στην πρώτη κουβέντα που είχαμε με τη μητέρα του ήταν αυτό, ότι τι να κάνω, ένα παιδί που έχει πολύ ενέργεια και πώς θα τα καταφέρω μαζί του. Η πρώτη μου επαφή με το waterski ήταν όταν ήμουν 5 χρονών, που έκανα καλυμμετήριο στο ναυτικόμενο Βουλιαγμένης και έβλεπα κάτω τους άλλους που κάνανε σκι και μ' άρεσε και πίσω τους γονείς μου να ξεκινήσω. Και μία μέρα η μητέρα μου με πήγε και ξεκίνησα να κάνω. Η Βουλιαγμένη για μένα είναι η γειτονιά μου. Εδώ πέρα μεγάλωσα. Εδώ πέρα πήγαινα πολύ με τους φίλους μου συνήθως και πάντα πήγαινα από όταν ήμουν μικρός. Εδώ πέρα ερχόμαστε όταν έχει κύμα για σέριφ. Εδώ πέρα έρχομαι να κάνω σκι όταν έχει λαδιά. Και γενικά ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου βρίσκεται εδώ πέρα. Η πρόοδος στο άθλημα του Νικόλα είναι τρομερή και γενικότερα πιστεύω ότι το επίπεδο συνεχώς ανεβαίνει σε όλα τα σπόρ που ασχολείται και ειδικά με το θαλάσσιο σκι. Έχει προδιαγραφές και έχει ικανότητες να μπορέσει να αρχίσει να διακρίνεται στην κατηγορία των ανδρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, βέβαια από εδώ και πέρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα, αλλά ο Νικόλας από ό,τι ξέρουμε όπου δύσκολο είναι και μέσα. Έχει ξεπεράσει λοιπόν την εφηβεία του και εκεί μπορεί να συγκεντρωθεί και να δουλέψει το μυαλό και να δουλέψει και το σώμα και η δουλειά, που είναι σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι χτίστηκε η βάση της πυραμίδας. Απλώς η πυραμίδα δεν έχει ολοκληρωθεί και έχει ακόμα να μας δώσει πάρα πολλά ο Νικόλας. Η θάλασσα τη βλέπω και σαν παιχνίδι, γιατί μου δίνει και άλλα πράγματα να κάνω. Παλιά μου έδινε απλά να τη βλέπω και να χαίρομαι για τη θέα και τώρα μου δίνει και ένα playground. Κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το ναυάγιο ήταν υπερβολικά δύσκολα. Μόνο που σκεφτόσουν ότι θα ξεκινήσει από την κορυφή του ναυάγιου και θα τσουλήσει μέχρι κάτω, πολύ πιθανόν να μην έπεφτες κατευθείαν στο νερό και να έπεφτες πάνω σε κάποιο άλλο σημείο του πλοίου ή είχε την καρίνα που είχε από πίσω. Αλλά εντάξει, σα έκανα το πρώτο χείρημα, μετά έκανα το δεύτερο και μετά εξοικειώθηκα. Σαν άνθρωπο, αυτό που το χαρακτηρίζει είναι το πάθος, πιστεύω, για όλα τα σπορ. Δηλαδή, άμα δεν κάνεις σπορ, δεν ζεις. Κάπως έτσι το βλέπω, το motive του Νικόλα. Ο χαρακτήρας του δεν αρμόζει με την ηλικία του. Είναι ένα 19χρονο παιδί με ένα μυαλό 30χρονου. Τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και δουλεύει. Εκτός ότι είναι ταλέντο, δουλεύει πάρα πολύ και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα τα καλά δεν μας τα έχει δείξει ακόμα στο μέγιστο που μπορεί. Θα ακουγόταν λίγο περίεργο, αλλά το πιο ξεχωριστό και το πιο ωραίο μέρος που έχω κάνει waterski είναι στην Ελλάδα. Και είναι συγκεκριμένα δύο λίμνες. Είναι η λίμνη του Καϊάφα που βρίσκεται στη Ζαχάρο και είναι και η λίμνη της Αλιάρτου. Επίσης την Αλιάρτου τη βρήκα γιατί είχε ανοίξει σχολείο ο καιρός ο Χατζής και πηγαίναμε και κάναμε σκι όταν είχε ξεκινήσει. Και από όταν άνοιξε αυτή η σχολή του Γιώργου μέχρι τώρα είμαι εκεί πέρα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου.
Πάντα έκανα γόντρες και το αγαπούσα. Και μ' άρεσε το feeling που σου προσφέρει. Όπως και ό,τι άλλο κάνω, το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι το feeling που παίρνω από αυτό. Και κάθε φορά που βρίσκομαι μέσα στο νερό, δεν σκέφτομαι απολύτως τίποτα.